Κυρία Γκράβα, εξαίρετη. Η διεθνώς καταξιωμένη σοπράνο μας, όπου παρουσιάζει ένα νέο Latin album. Καλημέρα σας, κυρία Γκράβα. Καλημέρα σας από την πόλη του Μεξικού. Γεια σας. Πού βρίσκεστε, πού δεν είμαστε εκπομπή εμείς, international είμαστε. Είμαστε δηλαδή πραγματικά. Αυτό ακούω. Wow, τι ωραία, τι όμορφα, αισιόδοξο είναι αυτό. Πού βρίσκεστε, εμένα, κυρία Γκράβα. Εμένα με βρίσκεται εδώ πέρα στο μπροστά. Πολάνκο. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος της πόλης του Μεξικού. Ναι. Και από πίσω μου βλέπετε ένα τεράστιο μουσείο που λέγεται Σουμάγια. Είναι το μουσείο Σουμάγια που έχει και έναν El Greco μέσα, έτσι, ένα πολύ ωραίο μουσείο. Και όπως είπατε πολύ σωστά, είμαι εδώ γιατί λανσάρω το καινούριο μου Latin CD που λέγεται El Amores Vida και υπάρχει και στην Ελλάδα από αυτή την εβδομάδα. Η αγάπη είναι ζωή, είναι το άλμπουμ, ε. Ορίστε. Η αγάπη, λέω, είναι ζωή, έτσι τυπλοφορείται. Η αγάπη είναι ζωή. Αυτός ο τύπλος έχει μια σημασία ιδιαίτερη γιατί το CD αυτό ηχογραφήθηκε πέρσι το Μάρτι του 20 μέχρι τον Ιούλιο εδώ πέρα στο Μεξικό City με τους φίλους της Μεξικάνικης Μουσικής, τους Λος Μακουρίνος. Είχα έρθει εδώ πέρα για μια άλλη παραγωγή και κλείσανε τα σύνορα στην Ευρώπη και δεν μπορούσα να γυρίσω. Και λέω, τι κάνω τώρα, ας κάνουμε ένα CD. Να ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε λίγο το κομμάτι, κυρία Γκράβα, ερχόμαστε. Συγχαρητήρια, κυρία Γκράβα. Διαβάζουμε όμως εδώ ότι στο άλμπουμ περιλαμβάνεται και μία διασκευή τραγουδιού του Μίκη Θεοδωράκη. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και ξέρετε, έχω αυτή την τρέλα. Θέλω πάντα να έχω ένα ελληνικό στοιχείο μέσα σε αυτά που κάνω. Και όπως όλοι ξέρουμε, ο μεγάλος μας συνθέτης έγραψε το ορατόριο το Κάντο Γενεράλ σε ποίηση του Παύλου Νερούδα. Και υπάρχει μια πολύ ωραία μελωδία μέσα σε αυτό που λέγεται, που είναι από τους Λος Λιμπερτατόρες και μου έδωσε την άδεια ο μαέστρος να κάνω μια διασκευή πολύ ιδιαίτερη και δημιουργήσαμε με τους Μακορίνους, με τις δύο κιθάρες αυτές, ένα εξαιρετικό κομμάτι. Πράγματι, και πιστεύω εξαιρετικό, ότι θα αρέσει πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Κυρία Γκράβας, να ξέρετε ότι σας ακούει στη Μαρτινίκα ο κύριος Αναστασάκης και το εξαιρετικό κομμάτι. Κύριε Αναστασάκη, πώς το είδατε, πώς ακούσατε το κομμάτι της κυρίας Γκράβας? Γεια σας, κυρία Γκράβα. Ωραίο είναι. Hi. Είχα ένα μικρό πρόβλημα με τον ήχο μου, οπότε δεν το άκουσα όλα. Τι κάνετε? Καλά είμαι. Μη στεναχωριάσαστε. Μπορείτε να τα ακούσετε και σε όλες τις digital platforms, μουσικές platforms. Μόλις συνδέσαμε το Μεξικό με τη Μαρτινίκα, όπως βλέπετε. Και με την Κάτζα. Και με την Κάτζα. Παπαναγία. Να είστε καλά, είμαι πάρα πολύ που, γιατί έχω τώρα 6 εβδομάδες που είμαι εδώ πέρα και χαίρομαι να έχω και την επαφή με την Ελλάδα. Πολύ χαίρομαι. Κυρία Γκράβα, θα έχετε καλλιτεχνικά πάντα εσείς, κυρία Γκράβα, πρέπει να σας πω. Και θα δεν χαρούμε. Σας κατάλαβα. Λέω ότι έχετε καλλιτεχνικά πάντα την επαφή με την Ελλάδα. Να είστε καλά. Πάντως θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα ανοίξανε και τα θέατρα σήμερα. Τώρα ήρθα από μια παράσταση. Και ελπίζω και στην Ελλάδα σύντομα να μπορέσουν να ανοίξουν τα θέατρα. Και κυρία Γκράβα, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα σας δούμε και από κοντά, εάν και εσείς θέλετε. Εγώ εσάς. Όταν επιστρέψετε, κύριε Στασάκη, καλά ταξίδια, καλό τάξιδι να είσαστε. Ευχαριστούμε.